Κυρίες και κύριοι, βρισκόμαστε στο ξενοδοχείο Τσάμις. Αυτές οι τελευταίες μέρες είναι μέρες ιδιαίτερες. Είναι μέρες που έχουν σκορπίσει και τον πανικό και την θλίψη σε όλη την Καστοριά. Σε αυτόν εδώ το χώρο υπήρχε η ξενοδοχειακή μονάδα. Εμείς είμαστε εδώ και παρακολουθούμε την εξέλιξη αυτής της υπόθεσης, η οποία είναι πάρα πολύ σοβαρή. Είναι μια υπόθεση που έχει απασχολήσει και βλέπετε ότι ακόμα και σήμερα, όλες αυτές τις μέρες, απασχολεί την κοινή γνώμη, απασχολεί την χώρα, απασχολεί την Ελλάδα, θα έλεγα, με πάρα πολλά τηλεγραφήματα πλέον από πολλά και διαφορετικά σημεία και της Ελλάδας αλλά και του κόσμου. Μπορείτε να δείτε έτσι την στιγμή αυτή που τώρα πια δεν υπάρχουν οι καπνοί, πώς είναι τα πράγματα σε αυτόν εδώ το χώρο. Υπάρχουν πάρα πολλές απορίες, υπάρχουν πάρα πολλά ερωτήματα, υπάρχουν πράγματα τα οποία θα έλεγα ότι η κοινή γνώμη τα σκέφτεται και για την κοινή γνώμη υπάρχουν, αν θέλετε, έτσι και πολλές απορίες. Θα πρέπει να θυμίσουμε, κυρίες και κύριοι, κάτι, ότι σε αυτόν εδώ το χώρο η οικογένεια του Γρηγόρη Τσάμι θα έκανε και νέες επενδύσεις. Σε αυτά εδώ τα σημεία που βρισκόμαστε είναι γνωστό ότι υπήρχε η διάθεση, υπήρχε ο χρόνος, υπήρχε και η οικονομική δυνατότητα να γίνουν πολλά και διαφορετικά πράγματα. Να υπάρξει πισίνα, να υπάρξει μια αναβάθμιση. Όλα αυτά λοιπόν είναι ζητήματα που, και κάτι ακόμη πολύ σημαντικό, είναι ζητήματα τα οποία είχαν προκύψει στο παρελθόν και μάλιστα σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχει ο σταθμός μας, η επιχείρηση είχε εγκριθεί και για ένα πρόγραμμα Leader που ξεπερνά ίσως το 500.000. Αυτά είναι πράγματα όμως που θα έχουμε την ευκαιρία ίσως στο μέλλον να τα πούμε. Την ώρα αυτή να δώσουμε και μια τελευταία εξέλιξη. Θα δείτε κιόλας, κυρίες και κύριοι, πίσω μου υπάρχει ήδη ένα κλιμάκιο, ένα μεγάλο κλιμάκιο ανακριτών, κλιμάκιο της πυροσβεστικής που ξεκίνησαν ήδη την έρευνα. Ξεκίνησαν ήδη την έρευνα για να μπορέσουν να δουν το τι ακριβώς έχει συμβεί. Ανοιχτά, όπως μας έλεγαν, είναι όλα τα ενδεχόμενα. Η πυροσβεστική υπηρεσία λοιπόν γνωρίζεται ότι ήδη μιλώντας και σε εμάς, ο αναπληρωτής διοικητής Δυτικής Μακεδονίας έχει πει ότι είναι ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα. Αυτό είναι κάτι που ίσως και ως πόρισμα λένε οι πληροφορίες του Σαββατοκύριακου ότι μπορεί και να αργήσει. Το ζήτημα είναι ότι βρισκόμαστε σε έναν χώρο όπου η επιθυμία των περισσότερων είναι να υπάρξει ανέγερση νέας ξενοδοχειακής μονάδας. Νομίζω όμως ότι είναι πολύ νωρίς να μιλάμε για όλα αυτά. Η οικογένεια του Γρηγόρη Τσάμι έχει βγάλει και μία ανακοίνωση, μιλάει για την συμπαράσταση που ήδη έχει δώσει όλο αυτό το διάστημα ο κόσμος και βέβαια οι ίδιοι περιμένουν το πόρισμα της πυροσβεστικής υπηρεσίας αλλά και της αστυνομίας. Μία ανεξάρτητη ομάδα ήδη που έχει πάρει και την εντολή και ήδη έχει προσληφθεί από την οικογένεια, θα έχει και αυτή τη δική της άποψη και το δικό της πόρισμα. Συναντήσαμε πριν από λίγα λεπτά και τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Ζήση Τσιγκαλάγια. Με τον βουλευτή Νέας Δημοκρατίας θα κάνουμε μια συζήτηση που θα δείτε, η οποία δεν έχει να κάνει μόνο με την διαπίστωση αυτού του γεγονότος, του θλιβερού, της καταστροφής, το ότι κατέρευσε μια μεγάλη ξενοδοχειακή ιστορική μονάδα. Ο βουλευτής Νέας Δημοκρατίας θα μας μιλήσει και για μια πρωτοβουλία που έχει λάβει εδώ και τουλάχιστον 30 ημέρες με μια είδηση που ίσως ακούμε για πρώτη φορά. Ο βουλευτής Νέας Δημοκρατίας έχει ξεκινήσει μια προσπάθεια να χαρακτηριστεί αστική περιοχή, πόλη δηλαδή, από το Δισπιό μέχρι και είσοδος της Καστοριάς. Που αυτό τι σημαίνει? Αυτό ενδεχομένως ξεκλειδώνει επενδύσεις. Ξεκλειδώνει τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να κινηθούν. Οι ιδιοκτήτες αυτής της περιοχής από το Δισπιό μέχρι και την είσοδο της Καστοριάς. Κύριε Τσιγκαλάγια, τι κάνετε? Καλημέρα σας. Τι πληροφορίες έχετε? Εδώ βλέπουμε και βρίσκεται κλιμάκιο ανακριτικό, γίνονται οι έρευνες. Για μιλήστε μας. Εγώ δεν μπορώ να έχω καμιά πληροφορία. Είναι η ώρα να επιληφθούν οι αρμόδιοι. Ξέρω πολύ καλά ότι οι αρχές είναι εδώ, τα ειδικά κλιμάκια της ελληνικής αστυνομίας και της πυροσβεστικής υπηρεσίας έχουν έρθει και από άλλες περιοχές της Ελλάδος για να συνδράμουν στο να αποτυπωθεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο η αιτία αυτής της μεγάλης καταστροφής. Αυτό που έγινε πριν τρεις μέρες είναι μια βαθιά πληγή στον τουρισμό της Καστοριάς και της Δυτικής Μακεδονίας. Αυτό το ξενοδοχείο ήταν ένα σύμβολο πρωτοπορίας στην περιοχή μας. Όταν ο κύριος Τσάμις
έκτισε αυτό το ξενοδοχείο το 1978, πέρασαν πάνω από 10 χρόνια τουλάχιστον για να γίνει ένα εισάξιο σε όλη τη Δυτική Μακεδονία. Δηλαδή είναι μια κορονίδα του τουρισμού, ένα σύμβολο που μας πήγε χρόνια μπροστά. Κύριε Τζιγκαλάγια, έχετε καθόλου επικοινωνία με τους ιδιοκτήτες ή με τον κύριο Γρηγόρη Τσάμι, γιατί γνωρίζω ότι έχετε και μια πολύ καλή σχέση? Επικοινωνία υπάρχει. Η επικοινωνία έχει την έννοια της ηθικής συμπαράστασης και της συνδρομής σε οτιδήποτε θα μπορούσε να χρειαστεί. Αλλά τα όργανα της πολιτείας είναι εδώ, επιλαμβάνονται. Από ό,τι γνωρίζω, η οικογένεια, όπως έχει κάθε πολίτης δικαίωμα, έχει βάλει και δικούς της εμπειρογνώμονες να αποφανθούν. Αλλά ήδη αυτή τη στιγμή εδώ βρίσκονται αξιωματικοί ειδικοί της αστυνομίας και της πυροσβεστικής, οι οποίοι κάνουν τις έρευνές τους για να καταγραφεί, να ανεβρεθεί η αιτία αυτού του μεγάλου κακού που έπληξε όχι μόνο την οικογένεια Τσάμι, αλλά την Καστοριά και τον τουρισμό της. Ένα τελευταίο θέμα. Είδα και ανακοινώσεις από σωματεία και συνδέσμους ξενοδόχων και Καστοριάς και Δυτικής Μακεδονίας. Μάλιστα, σε μια ανακοίνωση εύχονται στην οικογένεια να μπορεί να δημιουργήσει, να ανεγερθεί μια καινούρια ξενοδοχειακή μονάδα. Τώρα, αυτό μπορεί να έχει σχέση και με εσάς. Κοινοβουλευτικά εννοώ την κυβέρνηση, το κράτος, τους νόμους. Στο σημείο αυτό μπορεί να υπάρξει μια νέα ξενοδοχειακή μονάδα, να δημιουργηθεί, να ανεγερθεί? Η οικογένεια Τσάμι έχει μεγάλη προσφορά. Όχι για το οικονομικό κομμάτι. Έχει μεγάλη προσφορά στα κοινά της Καστοριάς, πέρα τον τουρισμό. Ξέρουμε πολύ καλά ο Γρηγόρης ο Τσάμις για πολλά χρόνια είναι πρωταγωνιστής στην προστασία του περιβάλλοντος, προέδρευε του πιο γνωστού και καταξιωμένου συλλόγου της Καστοριάς, του Συλλόγου Φίλων του Περιβάλλοντος. Συνεχίζει κάθε χρόνο να είναι χορηγός στο ημερολόγιο τους, με κάθε τρόπο αγωνιά για το μέλλον. Δεν μπορώ να ξεχάσω ότι τους πρώτους μήνες της εκλογής μου πήγαμε στα ελληνοσκοπιανά σύνορα για να δούμε εκεί το συνοριακό σταθμό, το Λεμό. Είναι μια οικογένεια η οποία δραστηριοποιείται στον τουρισμό, έχει ξενοδοχειακές μονάδες σε νησί, στη Ζάκυνθο. Αυτό τώρα δεν είναι δικιά μου δουλειά. Η οικογένεια μπορεί να απαντήσει το αν θα ξανά. Αν υπάρχει νομοθεσία που το απαγορεύει, περιοχή Natura και όλα τα υπόλοιπα, γι' αυτό το ρωτάω. Όχι για το κομμάτι αυτό οικονομικό. Αυτό είναι σε εξέλιξη πρωτοβουλία, την οποία έχω ξεκινήσει εδώ και ένα μήνα, έτσι ώστε να θεωρηθεί η διαδρομή Δυσπηλιό-Καστοριά σαν αστική περιοχή, ότι είναι κατοικήσιμη περιοχή. Ήταν ένα αίτημα όλων των κατοίκων της περιοχής, των κατοίκων, των επαγγελματιών. Οιονδήποτε επιχειρήσεων, είτε ξενοδοχειακών, είτε άλλων δραστηριοτήτων. Ναι. Αυτή τη στιγμή, ξέρετε, θεωρείται δρόμος, η παλιά επαρχιακή οδός, όπως είναι Κοζάνης Καστοριάς. Αυτό δημιουργεί προβλήματα, δηλαδή αν κάποιος έρχεται από το Δυσπηλιό προς την Καστοριά και στρίψει αριστερά και γίνει κάποιο τροχαίο ατύχημα, θεωρείται ότι έστριψε εκεί. Δεν υπάρχει επίσημα η δυνατότητα να στρίψει. Δεν υπάρχουν κυκλοφοριακοί κόμβοι ή νόμιμη στροφή. Επομένως, το αίτημα από όλους, το οποίο το εξέφρασε και αυτή τη στιγμή είναι στον αρμόδιο Υφυπουργό Περιβάλλοντος, τον κύριο Ταγαρά, πιστεύω θα βρει λύση, δηλαδή το σημείο που βρισκόμαστε να θεωρηθεί ότι βρισκόμαστε μέσα στην Καστοριά. Δηλαδή η απόσταση Καστοριάς Δυσπηλίου των 6 χιλιόμετρων, ότι είναι ένας δρόμος της Καστοριάς. Που σημαίνει ότι μπορεί να υπάρξει οποιαδήποτε οικοδόμηση. Αυτό δεν το ξέρω. Δεν θέλω να μπω σε λεπτομέρειες με Natura, με συντελεστές δόμησης, με απόσταση από τη λίμνη ή τι ισχύει για τις υφιστάμενες κατασκευές ή αν κάποιος θέλει τώρα να κάνει μια δράση. Αυτό που λέτε ίσως να έχει βάση, γιατί και ο λόγος που ξεκίνησα αυτή τη δραστηριότητα να αποχαρακτηρίσω από Εθνική Οδό το δρόμο Δυσπηλιού Καστοριάς είναι γιατί κάποιοι επιχειρηματίες που ανοίξαν καινούργιες επιχειρήσεις σε αυτή τη διαδρομή, αυτή τη στιγμή με την νομοθεσία που υπάρχει, εμποδίζονται να βγάλουν την νόμιμη άδεια γιατί δεν μπορούν να έχουν κυκλοφοριακό κόμβο. Η πρωτοβουλία σας έχει αυτό το νόημα. Να μπορεί να θεωρηθεί πόλη, δηλαδή το Δυσπηλιό με την Καστοριά να γίνει. Μα είναι ένα. Πόλη. Νομίζω ότι δεν έχει αντίρρηση. Όχι. Αυτό λέω ότι να θεωρηθεί. Τώρα δεν μπορεί να θεωρηθεί πόλη, γι' αυτό λέω. Ναι. Δηλαδή, τώρα θεωρείται τριτεύον δίκτυο. Είναι η παλιά εθνική οδός Αθηνών Κοζάνης Καστοριάς. Συνεχίζει να είναι έτσι, αλλά φανταστείτε αυτή η απόσταση των 6 χιλιόμετρων του επινίου της Καστοριάς του Δυσπηλιού έχει διπλή λωρίδα. Άρα λοιπόν, εάν ένας έρχεται από Δυσπηλιό προς Καστοριά και πηγαίνει με χαμηλή ταχύτητα και σιγά σιγά στρίψει αριστερά και έρχεται ένας από την απέναντι μεριά με 200 και βρεθεί ότι έχει πιει,
θα υποστεί εκείνος τις συνέπειες της παρανομίας ότι οδηγεί υπό την επήρεια αλκοόλ ή έτρεχε υπερβολικά, αλλά και αυτός που εκείνη την ώρα έστριβε δεν θα δικαιωθεί ασφαλιστικά, γιατί έστριβε σε διπλή λωρίδα. Δηλαδή πουθενά δεν μπορείς να στρίψεις. Θυμίζω ότι ο κύριος Τσάμης εδώ προσπαθούσε να κάνει μια πισίνα και δεν μπορούσε λόγω του νόμου, έτσι, το ξέρετε. Δεν είναι λόγος τώρα να μπούμε σε τέτοιες λεπτομέρειες. Νομίζω τώρα εδώ έχουμε μια καταστροφή που έπληξε τον τουρισμό της Καστοριάς και μια οικογένεια η οποία έχει προσφέρει τόσα. Από εκεί και πέρα αυτά θα το δούμε στην πορεία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ενημέρωση. Να είστε καλά, κύριε Τζικαλαγιά.